Η θεμελιώδης βάση του συστήματος NLP είναι η διαδικασία modeling. Δηλαδή, ο τρόπος να παρατηρήσουμε, να καταγράψουμε, να χαρτογραφήσουμε, να αποτυπώσουμε τι κάνει κάποιος όταν λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πώς σκέφτεται. Να βρούμε με άλλα λόγια τον αλγόριθμο ή πιο εκλαϊκευμένα τη συνταγή που παράγει ένα αποτέλεσμα και να εντοπίσουμε τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά και οδηγεί στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, οι λεπτομέρειες αυτές μπορούν να κωδικοποιηθούν και να αξιοποιηθούν για τη μεταφορά της γνώσης αυτής. Το 1970 ξεκίνησε αυτή η διαδικασία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Santa Cruz ως ένα project που είχε ως στόχο να μελετήσουν και να καταλάβουν πώς κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο αποτελεσματικοί με ό,τι καταπιάνονται. Έκτοτε, όπου υπάρχει διακριτή αποτελεσματικότητα, το σύστημα NLP μελετά να εντοπίσει τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά και συνθέτει τεχνικές και προσεγγίσεις για την αποτελεσματική επαφή με την ανθρώπινη συμπεριφορά και για τη διαμόρφωση ενός πιο ποιοτικού τρόπου σκέψης για τη διαχείριση αλλαγών με ψυχική ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη της ευρηματικότητας, την αναθεώρηση σχεδίων και την επιτυχή εφαρμογή στόχων, την υιοθέτηση νέων ρόλων, την αντιμετώπιση προκλήσεων και τη διασφάλιση υψηλών επαγγελματικών επιδόσεων. Την επέτειο των 45 χρόνων από τη δημιουργία του συστήματος NLP, που γιορτάστηκε στο μέρος που γεννήθηκε, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Santa Cruz, το μήνυμα του Richard Bandler ήταν: ας αναβαθμίσουμε το μυαλό μας και τον τρόπο σκέψης μας, όπως αναβαθμίζουμε τα κινητά μας. Η διαδικασία modeling ακολουθείται από τους συνεχιστές του συστήματος NLP, οι οποίοι διαρκώς μελετούν συστήματα αποτελεσματικότητος και εμπλουτίζουν με τεχνικές και προσεγγίσεις νέας γενιάς το NLP. Για το λόγο αυτό, θεωρείται ένα σύστημα πάντα επίκαιρο. Ένας από αυτούς, ο Robert Dilts, με την ομάδα συνεργατών του διεθνώς, πρωτοπορεί στον τομέα με τα έργα του όπως Disney Strategy, Strategies of Genius και πιο πρόσφατα το Success Factor Modeling.